Σε αστυνομικό κλείο τέθηκε εργάχθες το βράδυ η δικαστική αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Χανίων, την ώρα που η έδρα ανακοίνωσε πως ο 47χρονος κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος, επιβάλλοντας του ισόβια κάθερξη για τη δολοφονία ενός 49χρονου κυνηγού το Νοέμβριο του 2019 στην περιοχή Βλιχάδα στον Παλί. Η απόφαση ήταν απόλυτα δίκαιη και όσον αφορά την ενοχή, το χαρακτηρισμό της πράξης και όσον αφορά την ποινή. Θεωρώ απόλυτα δίκαιη και ορθή την κρίση του δικαστηρίου. Σύμφωνη σίγουρα με το αποδεικτικό υλικό και με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που βρίσκεται στην δικογραφία. Να πω ότι ευθύς εξ αρχής κάναμε λόγο για στη γενική δολοφονία και πράγματι για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος. Στο 47χρονο Ρεθυμνιώτη που σήμερα οδηγήθηκε στις φυλακές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης του σε δεύτερο βαθμό, δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελευθερωτικό. Η έδρα υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του πως βρισκόταν σε άμυνα και ότι ήταν εμβρασμό ψυχής. Επίσης, απέρριψε και τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης και πέρα από την ισόβια κάθερξη, του επέβαλε ομόφωνα και επιπλέον 3 χρόνια φυλάκισης για επιμέρους κατηγορίες σχετικά με την παράβαση του νόμου περί όπλων. Το θύμα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως προέκυψε από τη διαδικασία και όπως όλοι στην περιοχή συνομολογούν. Βέβαια, όποια ποινή και αν επιβληθεί εν τέλει, δεν θα επιστρέψει πίσω. Χάθηκε αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά ας πούμε ότι η ποινή αυτή θα λειτουργήσει ως μνημόσυνο στη μνήμη του και βάλσαμο στην οικογένειά του. Όντως η απόφαση ικανοποιεί την οικογένεια, όμως να πούμε ότι ο άνθρωπος τους δεν έχει γυρίσει ποτέ πίσω. Η τρίτη και μαραθώνια συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Χανίων, κατά την οποία εκδικάστηκε η πολύκροτη αυτή υπόθεση, διεξήχθη κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, καθώς από την πρώτη και όλες συνεδρίαση στις αρχές του Μάρτη, τα πνεύματα ήταν οξυμένα και δεν έλειπαν οι εντάσεις μεταξύ των συγγενών των δύο πλευρών. Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή αλλά και κατά την απολογία του χθες υποστήριξε πως δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τον συγχωριανό του, με τον οποίο μάλιστα, όπως είπε, διατηρούσαν άριστες σχέσεις πριν τη 16η Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πείσει τον εισαγγελικό λειτουργό που πρότεινε να κριθεί ένοχος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Για άλλη μια φορά παρακολουθούμε το ίδιο σενάριο. Ένας άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία χάνεται για τελείως ασήμαντη αφορμή. Η τραγωδία είχε σημειωθεί τις πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 2019 στην περιοχή Βλιχάδα στον Παλί, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με το θύμα, καθώς τα κυνηγόσκυλα του 49χρονου φέρεται πως είχαν εισέλθει στο ποιμνιοστάσιο του κτηνοτρόφου, απειλώντας τα πρόβατά του. Κατά τη φασαρία βγήκαν τα όπλα και από την ανταλλαγή των πυρών ο κυνηγός έπεσε νεκρός, ενώ ο κτηνοτρόφος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε για μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πράγματι, εισήλθε το σκυλί σε ένα χώρο, ο οποίος δεν ανήκει στον κατηγορούμενο κατά τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής. Παρά τα αυτά, ήταν αυτό η αφορμή ώστε να επιτεθεί με τον τρόπο αυτό στον κατηγορούμενο και φυσικά να τον εκτελέσει εν ψυχρό. Από την πρώτη στιγμή πάντως, ο κτηνοτρόφος είχε ισχυριστεί ότι ο κυνηγός ήταν εκείνος που έστρεψε πρώτος το όπλο εναντίον του και τον πυροβόλησε, με την πλευρά του θύματος να μιλά για το ακριβώς αντίθετο.